Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας έξω από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Θεοτόκου στην Καβάλα. Ένας οδηγός είχε σταθμεύσει έξω από την εκκλησία έχοντας βάλει στη διαπασόντη μουσική. Κάποιοι πιστοί ενοχλήθηκαν και του έκαναν παρατήρηση. Ωστόσο, ο οδηγός επέμεινε μέχρι τη στιγμή κατά την οποία βγήκε ο ίδιος ο ιερέας, καθώς εκείνη την ώρα τελούσε τη θεία λειτουργία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ιερέας του ζήτησε να κλείσει τη μουσική, καθώς ενοχλεί τους πιστούς και τον ίδιο, όμως ο οδηγός, σύμφωνα με τους μάρτυρες, τον έβρισε χυδαία και συνέχισε να παίζει μουσική. Τότε ο ιερέας του είπε ότι θα καλέσει την αστυνομία και στάθηκε μπροστά από το όχημα. Όμως ο οδηγός, φανερά εκνευρισμένος, ξεκίνησε το αυτοκίνητο, παρασύροντας τον άτυχο ιερέα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Όντως λυπηθήκαμε με το γεγονός αυτό που συνέβη χθες εδώ στην Καβάλα έξω από την εκκλησία της Παναγίας, όπως λέγεται, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ήταν ξαφνικό, απότομο. Είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια φαινόμενα. Το γεγονός είναι ότι υπήρξε μια κατά κάποιο τρόπο άσχημη κατάσταση εκ μέρους του ανθρώπου αυτού, ο οποίος προέβη σε ύβρις και σε βλασφημίες τέτοια μέρα, Μεγάλη Δευτέρα, για την Εκκλησία και την Παναγία. Το γεγονός βέβαια μετά ότι συνεχίστηκε αυτό με μια επιθετικότητα εκ μέρους του προς τον ιερέα, δυστυχώς κάνει το γεγονός πιο άσχημο και πιο δύσκολο. Λίγη ώρα αργότερα, συνελήφθη στο κέντρο της Καβάλας από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, ο οδηγός, ο οποίος νωρίτερα είχε παρασύρει με το αυτοκίνητό του τον ιερέα του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο ιερέας είναι καλά στην υγεία του, καθώς ο τραυματισμός του αποδείχθηκε ελαφρύς. Μετά και τις σχετικές εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας, από που έλαβε εξιτήριο το πρωί της Μεγάλης Τρίτης. Είστε καλά, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Καλή ανάσταση. Καλή ανάσταση. Καλή ανάσταση σε όλους. Ναι, ήταν ένα, είναι ένα δυσάρεστο συμβάν πράγματι. Ήρθε χθες σε εμάς ο ιερέας της Παναγίας, εδώ στην Καβάλα, από την Καβάλα, και του κρατήσαμε εδώ πέρα διότι είχε μία κάκωση στο πόδι του, αποτέλεσμα μιας κατάστασης που είχε δημιουργηθεί έξω από την εκκλησία του, όπως μας είπε. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Ο ιερέας θα αποχωρήσει σήμερα από το νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία του. Θέλει ωστόσο την ησυχία του και θέλει να γυρίσει στο σπίτι του έτσι όμορφα και ωραία για να συνεχίσει αυτές τις ημέρες το έργο του στην εκκλησία, όταν και εφόσον μπορέσει βεβαίως. Είναι ένα ατυχές συμβάν. Τέτοιες μέρες την απικανείς. Εμείς προσευχόμεθα πάντοτε για τη μετάνοια και τη συγγνώμη. Και επειδή είναι οι μέρες του Πάσχα και ο Χριστός συγχώρεσε όλους αυτούς που βρίσκονται κάτω από Αυτόν, κάτω από το Σταυρό Του, ιδίως τους σταυρωτές Του, γι' αυτό το λόγο και εμείς ευχόμεθα να μετανοήσουμε όλοι, να διορθωθούμε και ο ίδιος ο άνθρωπος να έλθει σε συνέστηση